Κύριε Καλεντερίδη, καλώς ορίσατε στην πόλη μας. Για όσους δεν γνωρίζουν, είστε αρθρογράφος, εκδότης, γεωπολιτικός αναλυτής και υποψήφιος διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που τρέφεται με τις ομιλίες σας στο πνεύμα των ακροατών σας. Ποιος ο λόγος της επίσκεψής σας στην πόλη μας? Βρίσκομαι στην Αλεξάνδρεια ως προσκεκλημένος του τοπικού Ποντιακού Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος του οποίου με προσκάλεσαν να κάνουμε μία διάλεξη, ένα φωτογραφικό διπορικό στις κοινότητες των Ελλήνων στην Ανατολική Θράκη, την Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο και την Μικρά Ασία. Είναι ένα διπορικό με 333 φωτογραφίες, όπου παρουσιάζονται μνημεία, τοποθεσίες, τόποι, τα οποία έχουν σχέση με την παρουσία των Ελλήνων σε αυτές τις περιοχές και τα οποία πιστεύω ότι μέσα από την ανάδειξή τους βοηθούν, συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της εθνικής μας και ιστορικής μας μνήμης. Μια ξεχωριστή λοιπόν και ενδιαφέρουσα έκδοση. Και πάμε στην επόμενη ερώτησή μας. Ενεργειακά αποθέματα και εθνικά θέματα. Τι σχέση αλληλεπίδρασης υπάρχει μεταξύ τους? Τι πρέπει να γίνει, γιατί οι καιροί δεν περιμένουν? Ναι, το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο από την κατάληξη των οποίων θα επηρεαστεί ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχίσουν να υπάρχουν ως κράτη η Κύπρος και η Ελλάδα. Τι εννοώ? Η Κύπρος, ιδιαίτερα μετά την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχυροποίησε τη διεθνή της θέση και κατόρθωσε να υπογράψει συμφωνίες με τις γειτονικές χώρες για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Υπέγραψε τέτοιες συμφωνίες με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, το Λίβανο και ήταν σε εξέλιξη συνομιλίες για υπογραφή τέτοιες συμφωνίες και με τη Συρία, για να μείνει στο τέλος η Ελλάδα που υπάρχει και ένα ζήτημα των καστελών. Αυτό, όταν ολοκληρώθηκαν αυτές οι διαδικασίες, στη συνέχεια η κυβέρνηση της Κύπρου έκανε διεθνείς διαγωνισμούς και ανέθεσε ορισμένα υπόπεδα, θαλάσσια υπόπεδα, σε ξένες ενεργειακές εταιρείες για να κάνουν έρευνες και στη συνέχεια να αρχίσει η εκμετάλλευση, η εξόριξη των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτή η κατάσταση σταδιακά βάζει την Κύπρο στο διεθνή ενεργειακό χάρτη και δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες και προϋποθέσεις να μπει στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη και η Ελλάδα. Γιατί αντίστοιχες διαδικασίες κάνει η Ελλάδα και ενωπίως της Κύπρου στον Κυφικό Πέλαγο, στο πέλαγο στη θάλασσα που βρίσκεται μεταξύ του νοτιού της Κρήτης, μεταξύ Κρήτης και Λιβύης. Και εκεί, σε περίπτωση που ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, τότε μπορούμε να μιλήσουμε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι δυνατόν να κατασκευαστεί ο αγωγός, ο East Med Pipeline, ο αγωγός μεταβάσεις φυσικού αερίου Ανατολικής Μεσογείου, θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Ισραήλ στην Κύπρο, από την Κύπρο στην Κρήτη και από την Κρήτη στην Ιππερωτική Ελλάδα και μετά στην Ευρώπη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ισχυροποιείται η θέση της Κύπρου και της Ελλάδας. Πλέον η Ευρώπη αποκτά έναν άλλο πάροχο, ενεργειακό πάροχο μετά τη Ρωσία και είναι κάτι ζητούμενο για την Ευρώπη. Άρα, μέσα από αυτή τη διαδικασία ισχυροποιείται η θέση της Κύπρου, ισχυροποιείται η θέση της Ελλάδας, πέραν των οικονομικών ωφελημάτων που θα έχουν οι δύο χώρες που θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη της οικονομίας των δύο χωρών. Τώρα, ένα επιπλέον, θα έλεγα, κέρδος για την ελληνική και την Ελλάδα είναι το εξής, ότι αν ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες εσίως στην Ανατολική Μεσόγειο και στη νότια της Κρήτης, τότε θα ισχυροποιηθεί η θέση της Ελλάδας για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, που είναι ένα περίπλοκο και ακαμφθές ζήτημα. Γι' αυτό, απαντώντας στην ερώτησή σας, έχω να πω ότι ναι, τα ενεργειακά αποθέματα ή το ζήτημα αυτό, αν το χειριστούν σωστά και αν έχει αίσια κατάληξη, θα βοηθήσει τη χώρα μας να λύσει ορισμένα εθνικά ζητήματα που υπάρχουν που είναι σε εκκρεμότητα. Με κυριότερο, μοναδικό για την Τουρκία, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία στο Αιγαίο.
πόσο ισχυρή είναι στην πραγματικότητα η Τουρκία και αν υπάρχει πιθανότητα να ζήσουμε κάτι εκνευριαστικό, έναν πόλεμο ή κάποιο θέμα επεισόδιο στο εκείς μέλλον. Ακούστε, η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Μια μεγάλη χώρα και με ένα υπόπεδο πραγματικά ιδιαίτερη στρατηγική αξία. Το θέμα είναι το εξή, ότι είναι μια μεγάλη χώρα με μεγάλα που έχει όμως αθλητών και μεγάλα προβλήματα. Και αυτό που μπορούμε να πούμε για αυτό το διάστημα είναι ότι ενώ τα προηγούμενα 40 χρόνια τουλάχιστον σε όλες τις ελληνοτουρκικές κρίσεις συμπεριλαμβανομένες και τις εισφορές στην Κύπρο, η Τουρκία είχε πάντα είτε την ευμενή ουδετερότητα των ΗΠΑ της Αμερικής, είτε την υποστήριξη των ΗΠΑ της Αμερικής, το τελευταίο διάστημα και σε σχέση με τα υπόπεδα, τα θαλάσσια υπόπεδα και τις διαδικασίες εξόρυξης φυσικού αέρας και εξόρυξης φυσικού αερίου στην Κύπρο. Αλλά και στο κλινικό, η Τουρκία βλέπει ότι για πρώτη φορά τα τελευταία 40 χρόνια οι πολιτικές της δεν έχουν την υποστήριξη της ΟΑΣΕ. Άρα, εκτός από τα μεγάλα εσωτερικά προβλήματα που έχει με κυρία το κλινικό, αυτό το διάστημα δεν έχει και την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη των ΗΠΑ. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θέλει να δείχνει και όσο ίσως πιστεύει. Πάντως, παρότι υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση από πλευράς της αμερικάνικης πολιτικής και στο κυπριακό και στο πολιτικό, αυτό δεν σημαίνει ότι οι αμερικανικές σχέσεις θα πάψουν να υφίστανται. Θα συνεχίσει η Τουρκία να είναι σημαντική χώρα για τις ΗΠΑ της Αμερικής και θα συνεχίσει η Τουρκία να είναι μια μεγάλη χώρα με πληθυσμό 60-70 εκατομμύρια, και λέω 60-70 γιατί είναι η Κούπη και κάποιες άλλες εθνικές και συνεχικές ομάδες, θα συνεχίσει να είναι μια μεγάλη χώρα, μια μεγάλη οικονομία, κατά την άποψή μου. Αυτό είναι το πιο μεγάλο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολεί, όχι τόσο η έκτασή της, ούτε ο πληθυσμός της, αν θέλετε ίσως, ούτε και ο αριθμός των στρατευμάτων της. Το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου είναι το οικονομικό της μέγεθος. Εν πάση περιπτώσει, απαντώντας με λίγες λέξεις στο ερώτημα, πιστεύω ότι η Τουρκία είναι ευάλωτη και δεν θα αποτολμήσει να τεντώσει ή να κόψει το σκηνή με την Ελλάδα. Η στρατηγική της Δύσης έχει ως σκοπό της να αποθήσει τη Ρωσία σε κάποια συγκεκριμένα σύνορα επιρροής. Υπάρχει πιθανότητα η Ρωσία να γίνει κάποια στιγμή υπερδύναμη ή να επηρεάζει την Κωνσταντινούπολη ή τα στενά? Διαχρονικός και στρατηγικός στόχος της Δύσης είναι να αποθήσει τη Ρωσία μακριά από τις θερμές θάλασσες και όσο πιο κοντά γίνεται στα ουράνια όρια. Να τη διώξει στην ουσία από την Ευρώπη, όπου την είχε φτάσει ο Στάλιν με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και να την αποθήσει από τη Βαλτική θάλασσα, από την Αδριατική θάλασσα και από, αν θέλετε, ακόμα και από τον ίδιο τον εύξηνο πόντο. Αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη από το 1990 που είχαμε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Αποθείται σταδιακά η Ρωσία ή και η ρωσική επιρροή από την Κεντρική Ευρώπη, από την Ανατολική Ευρώπη, από τα Βαλκάνια. Ο μόνος σταθερός σύμμαχος αυτή τη στιγμή είναι η Σερβία και η Σερβία είναι μια δύναμη χώρα. Άρα θα έλεγα ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή υφίσταται μια, θα έλεγα, μια επίθεση από την Δύση, οπισθοχωρεί, όμως την ίδια στιγμή πρέπει να ομολογήσουμε ή πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι κυβερνήσεις Γέλτσιν, οι κυβερνήσεις Πούτιν και Μετβέντεφ επισκέπασαν τις τεράστιες ζημιές που είχαν παρατηρηθεί στην Ρωσία της περίοδου Γέλτσιν, αναρθώθηκε η οικονομία, αναρθώθηκε ο κρατικός μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έγιναν ξανά σχετικά αξιόπιστες. Η Ρωσία είναι ένας σημαντικός παίκτης στην παγκόσμια σκακέρα, όμως το γεγονός ότι είναι συνεχώς σε άμυνα και η Δύση είναι σε επίθεση δείχνει ότι είναι μια χώρα με αδυναμίες που φάνηκαν και με το εμπάργκο που έβαλε
εισάγονται στην Ρωσία, που εισάγονται από την Ρωσία, ένα εμπάργο που ενέργεια που ακολούθησε ένα εμπάργο ρωσικό στα δικά μας προϊόντα. Αλλά το πόσο ευάλωτη είναι η Ρωσία φάνηκε και από την μείωση του κομμάτου πετρελαίου, που η Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος, έχασε 160 δισεκατομμύρια δολάρια και κλονίστηκε η Ρωσία από τις μειώσεις των λοιπόν του τραπέζου και κλονίστηκε με αυτόν τον τρόπο η οικονομία της. Θα έλεγα λοιπόν ότι ναι, είναι μια μεγάλη υπολογίσιμη δύναμη, αλλά είναι ευάλωτη και αυτή και πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες αν συνεχιστεί η επιθετικότητα της Δύσης εναντίον της. Τι συμβαίνει με τους δύο επίσημους πανελλήνιους πονδιακούς συλλόγους, την ΠΟΠΣ και την ΠΟΕ, και τι μέλη γενέστημα της? Ακούστε, αυτό δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση. Όμως το γεγονός ότι δεν γίνεται, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια που έχει ιδρυθεί η ΠΟΕ και έχει ενσωματώσει το 95% των σωματείων σε όλη την Ελλάδα, παρόλα αυτά το πρόβλημα δεν λύνεται, σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Συλλόγου Παναγίας Σουμελά και του Ιδρύματος Παναγίας Σουμελά. Πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα, χωρίς να θέλω να πάρω θέση, δεν λύνονται με αλληλοκατηγορίες της μια της άλλης πλευράς. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να επέμβει η πολιτεία, να δώσει μια λύση σε ό,τι επικαλείται η μία ή η άλλη πλευρά, να δώσει μια λύση και αν βρεθεί λύση στο ζήτημα της Παναγίας Σουμελά, νομίζω ότι θα λυθεί και το ζήτημα της ενότητας του Ποντιακού χώρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.